Σεισμική δόνηση 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης κοντά στο νευροκόπη Δράμας. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νευροκοπίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16,4 χιλιόμετρα. Σε δημογραφική κατάρρευση βρίσκεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως και εκείνη της Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Τρεις θάνατοι αντιστοιχούν σε μία γέννηση στις περιοχές αυτές, ενώ παράλληλα στις δύο περιφέρειες της χώρας εντοπίζονται 27 δημοτικές ενότητες που δεν είχαν γεννήσεις από το 2020 έως το 2022, αλλά μόνο θανάτους. Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας. Πρόεδρος εκ νέου είναι ο Σωτήρης Λαζαρίδης και αντιπρόεδρος ο Δραμηνός Κωνσταντίνος Παράσχου. Τα προβλήματα ίδρυυσης και άρδευσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φέρνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης με σχετική επερώτηση προς τη διοίκηση της περιφέρειας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται για τα προβλήματα επάρκειας νερού που αντιμετωπίζει ο Δήμος Δοξάτου λόγω παλαιότητας δικτύων, άνω των 40 ετών, από αμίαντο με συχνές θράψεις, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, καθώς και η περιοχή του Μαυροβάτου. Η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης αναφέρει ότι κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και των δικτύων για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα τοπικής υποβάθμισης της ποιότητας του νερού προς κατανάλωση, καθώς και των αντιλιοστασίων, τα οποία είναι πεπαλαιωμένα και υπολειτουργούν. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για την οστεοπόρωση στο Δήμο Δράμας. Εξετάστηκαν συνολικά 221 άτομα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 79 άτομα είχαν φυσιολογική μέτρηση, 121 άτομα βρέθηκαν με οστεοπενία και 21 άτομα με οστεοπόρωση. Μέχρι και την 5η 4 Ιουλίου θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις για τα 111 χρόνια από την απελευθέρωση της Δράμας. Το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων ήταν τη χθεσινή ημέρα, με κυρίαρχη δράση την τελετή αναπαράστασης των γεγονότων της 1η Ιουλίου 1913 στον παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Δράμας, όταν ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης, δύο μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ πέταξαν πάνω από τον ουρανό της πόλης. Στις τελετές της απελευθέρωσης της Δράμας, εκ μέρους της κυβέρνησης, παρέστη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταμενίτης, και ο πρόξενος της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη. Πλησίαν τον νεκροταφείο μας και εφηλίζει με ταυτόν. Ήρχισαν τότε αρκετοί να φωνάζουν να ανοιγεί η πύλη. Ο Μητροπολίτης τους καθησύχασε, όντας άνω των χιλίων ψυχών και είπε: «Ελάχιστον λάθος φέρεις παρομοίας περιστάσεις ανεπανόρθωτων ζημίαν και όλεθρων. Ως αρχηγός φέρον την ευθύνη μεγίστην και δι' αυτό θα εξέλθω εγώ να βεβαιωθώ και τότε θα σας ειδοποιήσω». Έξωθε δε των οικειών της Δράμας, συναντήσαμε επιτέλους έναν Έλληνα λοχίαν με στρατιώτας, εν τάξη βάδιν ερχόμενους. Thank you.
για νέες αόριστες και ανέξοδες εξαγγελίες για την κήρυξη του νοσοκομείου Δράμας ως άγωνου από το Υπουργείο Υγείας, μιλά ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι Δραμηνοί έχουν χορτάσει από ανεκπλήρωτες εξαγγελίες. Οι πολίτες της Δράμας απαιτούν να δοθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση ή δικαιολογία άμεση λύση στο σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης του νοσοκομείου.